Το λέω με προσοχή γιατί την προηγούμενη φορά έκανα σαρδάμ στο επωνυμό σου. Γι' αυτό μην παρεξηγήσεις ότι σου έκανα αυτή την εισαγωγή. Εντάξει. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Όχι, δεν ήσουν στον αέρα, γι' αυτό απλώς αναφερόμουν σε κάτι που ενδεχομένως θα μιλήσουμε και τώρα, εντάξει. Για τα μεταγραφικά. Εκτός αν θέλεις να ξεκινήσουμε από καθαρά αγωνιστικά. Όπου θέλεις. Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι περίοδος τέτοια. Όσο και αν δεν είναι πιο σημαντικά τα παιχνίδια που δίνουν οι ομάδες μας. Εντάξει, τα μεταγραφικά είναι πάντα επίκαιρα, εμπορικά. Δημιουργούν διάφορες συζητήσεις. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ κάτι πολύ πολύ, και δεν μπορεί να έχει τέτοια περίοδο ο ΠΑΟΚ, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχει ζητήματα με παίχτες υπό παραχώρηση. Αυτά ειδικά δεν μπορούν να τρέξουν τώρα. Και τα μεταγραφικά του είναι λίγο, εντάξει, είναι λίγο μπλεγμένα στο χώρο του ΧΑΦ, των ΧΑΦ. Καταλαβαίνουμε όλοι πως έχει κυλήσει αυτό το καλοκαίρι, ειδικά με την περίπτωση του ΜΕΙΤΕ που έχει μπλέξει τον ΠΑΟΚ, αντί να τον ξεμπερδέψει. Από πού να ξεκινήσουμε, ας μιλήσουμε για τους παίχτες που ενδιαφέρουν άλλες ομάδες. Καταρχάς να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να παραχωρεί νεαρούς ποδοσφαιριστές των ακαδημιών του, δεν θα παίξουν όλοι στην πρώτη ομάδα. Και το ότι φεύγει ο Παναγιώτο νεαρός στην Μπάφο, ότι φεύγει ο Δαρέλα στην Αϊμέγγεν, και αυτά επιτυχίες είναι από πάρα πολλές πλευρές και είναι και τελευταίες εξελίξεις, γι' αυτό ξεκινάω από αυτά. Οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ δεν βγάζουν μόνο παίχτες για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, εκεί θα παίξουν τα top ταλέντα, οι top ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Τζίμας, ο Τζόλης, ο Κουλιεράκης φυσικά όπως έγινε, αλλά και πολλούς άλλους που θα πάνε σε ομάδες και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τελευταία, επαναλαμβάνω, ο Παναγιώτου, ο στόπερ που πήγε στην Κύπρο και στην Πάφο, και ο Δαρέλας, ο μεσοεπιθετικός που πήγε στην Αϊμέγγεν. Ο Κουλιεράκης δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι πολύ μεγάλο και πολύ ζωηρό το ενδιαφέρον της Άιντραχτ. Ξέρουν οι Γερμανοί ότι ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε κουβέντα την ώρα που παίζει αγώνες, ειδικά για τα προκριματικά του Champions League. Θα δούμε από την Τρίτη και μετά. Πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί θα συνεχίσει η ίδια πολιτική. Και νομίζω ότι οι Γερμανοί το έχουν πάρει το μήνυμα ότι η ουσιαστική κουβέντα θα γίνει τέλη Αυγούστου, όταν τελειώσουν τα προγραμματικά. Έχουν φτάσει πολύ ψηλά, είναι διατεθειμένοι να δώσουν πάνω από 11,5 εκατομμύρια, 11,5 τα πάγια και κάποια ποσά σημαντικά για μπόνους. Τα ξέρει και ο ΠΑΟΚ όλα αυτά, τα ξέρει και η πλάτη του παίχτη, και ευτυχώς βεβαίως ο ποδοσφαιριστής, που είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του, αυτή, πώς να το πω τώρα, ποδοσφαιρική αναισθησία θα το πω, δεν επηρεάζεται από τίποτα. Καλό είναι τίποτα αυτό. Το παιδί αυτό, ναι, ό,τι και να γίνεται γύρω-γύρω, ακόμα και λάθος να κάνει, έτσι ο στόπερ κάνει λάθος, δεν επηρεάζεται από τίποτα και παραμένει στο δικό του κόσμο ποδοσφαιρικά και αποδίδει πάρα πολύ καλά, όπως και προχθές ήταν τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ μαζί με τον Κετζιόρα και τον Κοτάρσκι. Ο Εκόνγκ θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, είναι μόνο θέμα χρόνου, αν θα τελειώσει η συμφωνία πριν το μάτς με τη Μάλμε ή μετά. Σωστά, ο ΠΑΟΚ θέλει να το πάει για μετά. Μη τυχόν γίνει καμιά ζημιά, μη τυχόν χρειαστεί, μη τυχόν το οτιδήποτε, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ άτιμο μερικές φορές. Θα παραχωρηθεί. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί σαφώς να πάρει ένα στόπερ, είτε φύγει ένας είτε φύγουν δύο. Ο Τριγκούσιτς είναι στο επίκεντρο. Με τον Τριγκούσιτς γίνονται τον Σλοβαίνο οι κύριες επαφές. Είναι μεγάλος στόχος για τον ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρονται και άλλες σημαντικές ομάδες στην Ευρώπη μετά το Euro που έκανε ο Σλοβαίνος. Είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση στόπερ αυτή τη στιγμή. Με τα γραφικά, ναι, για το ΧΑΦ είπαμε. Για τον ΜΕΙΤΕ ξεκαθαρίσαμε και ρεπορταζικά την πρώτη στιγμή ότι όταν ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να επανέλθει, το έκανε με τους δικούς του όρους και με πρόταση μειωμένη. Δεν είναι έκπληξη αυτό, ήταν κάτι ξεκάθαρο από την πλευρά του ιδιοκτήτη. Ότι πλέον, αφού τον θέλετε τόσο πολύ κύριε Λουτσέσκο, ας το πούμε έτσι, με τους δικούς μας όρους και με αυτή την πρόταση. Η Μπεφίκα τη δέχθηκε, τη μειωμένη πρόταση, ο ΜΕΙΤΕ είπε όχι, ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να ξαναμιλήσει μαζί του, αλλά δεν έχει κάποια έτοιμη ή προχωρημένη περίπτωση στα ΧΑΦ. Έχει χρόνο να το ψάξει, να το ζυγίσει, δεν αποκλείεται να στραφεί πλέον και σε περίπτωση δανεισμού για τα ΧΑΦ, με κάποια από τις περιπτώσεις που θα προκύψουν από εδώ και πέρα. Αύγουστος είναι, βγάζει πολλές ευκαιρίες ο Αύγουστος σε κάθε μεταγραφική θέση. Στα ΧΑΦ είναι και ο Τσιγκάρας, δεν τον ανέφερα νωρίτερα, μπαίνει τελευταία χρονιά συμβολαίου,
Έχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό, είχε από την Πρέντα, δεν προχώρησε. Υπάρχουν γερμανικές ομάδες που έχουν ενδιαφερθεί για τον Τσιγκάρα. Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό το θέμα. Αν τυχόν αποφασιστεί να παραχωρηθεί στην πορεία και μετά τα προγραμματικά, ο ΠΑΟΚ σαφώς θα πρέπει να κινηθεί για δύο χαφ και μάλιστα για δύο πιο εξάρια αυτή τη στιγμή, μια και ο ΜΕΤΕ και ο Τσιγκάρας είναι πιο μεσοαμυντικοί από ότι οχτάρια. Με αυτά και με αυτά έχει αρκετές ανοιχτές υποθέσεις και αριστερό μπακ ψάχνει για να αντικαταστήσει το Ράφα Σουάρες αν βρεθεί κάποιος καλύτερος ποδοσφαιριστής. Ναι, και κάπως έτσι μάλλον δικαιολογείται και η έκφραση του προπονητή ότι πάμε και πάλι για rebuilding και πάλι για πολλές αλλαγές και πάλι για πολλή δουλειά στη συνοχή. Κάτι το οποίο, εντάξει. Φυσικά δεν ήθελε ο Λουτσέσκου. Δεν ήθελε, αλλά ναι, τέλη του μήνα μπορεί πράγματι να έχει αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές τελικά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ωραία. Για να πάμε και γρήγορα στα αγωνιστικά. Τι κρατάς από το παιχνίδι το πρώτο στη Σουηδία? Κρατάω ότι η Μάλμη ήταν καλύτερη. Ο ΠΑΟΚ είχε πολύ σημαντικά προβλήματα στο παιχνίδι και όμως πήρε το 2-2. Είμαστε σε περίοδο που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο ο ΠΑΟΚ να παίξει καλύτερα από αυτή την ομάδα. Πάρα πολύ δύσκολο. Πήρε όμως το αποτέλεσμα γιατί είναι πολύ δυνατός στην οτροπία και στο μυαλό του. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Μάλμε να είναι καλύτερη στο δεύτερο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ να είναι χειρότερος. Σίγουρα μπορεί να παίξει ρόλο η Τούμπα σε ένα μάτς Αύγουστο με Σουηδούς. Όλο αυτό το σκηνικό που έχει να κάνει με τις συνθήκες. Και επειδή ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δυνατός στο μυαλό του και στην οτροπία του και έχει και πιο μεγάλες προσωπικότητες και σίγουρα θα είναι και πιο βελτιωμένος συγκεκριμένος τομής του παιχνιδιού, έχει πολλές πιθανότητες να τα καταφέρει. Ότο κάνει σήμερα μαγνητική για να δούμε στο ισχύο αν έχει σοβαρή ζημιά ή όχι. Και από εκεί πέρα προπονήσεις, 5 προπονήσεις από σήμερα για να επιστρέψουν και να παίξουν την Τρίτη το δεύτερο παιχνίδι και τα εισιτήρια σαφώς που θα ανακοινώσει η ΠΑΟΚ της προσεχής ημέρας λογικά σήμερα για να ξεκινήσει η διάθεση από αύριο. Ναι. Ωραία. Ένας φίλος έχει στείλει μήνυμα για τον Ολιβέιρα. Αν υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής του. Το Σέρτζιο Ολιβέιρα, έτσι. Ναι. Έχει γραφτεί στο εξωτερικό. Ο Ολιβέιρα είναι πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης, πιο 8 και αυτός. Και καίγεται το ΠΑΟΚ για εξάρι, καίγεται. Δηλαδή νομίζω ότι ναι, μπορεί να πάρει και δεύτερο χάφ, αλλά πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να πάρει εξάρι. Ναι. Αυτή είναι η ανάγκη, εκεί επικεντρώνονται και εντάξει λίγο δυσκολεύονται γιατί άργησε πάρα πολύ αυτή η υπόθεση του ΜΕΙΤΕ. Δεν μπορεί, θα βρεθεί η εξάρι, απλά βγαίνει το καλοκαίρι και τα κρίσιμα προκριματικά χωρίς λύση σε αυτό το θέμα. Και αυτή τη στιγμή το λέω συνέχεια, καλός, κακός, είναι τιμητικό για το ΣΒΑΜ, για τον ΠΑΟΚ. Το νούμερο ένα θα χάσει το ΠΑΟΚ είναι ο ΣΒΑΜ. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα έπρεπε, αλλά ο ΣΒΑΜ είναι ο πολυτιμότερος. Ο ΣΒΑΜ τα κάνει όλα, ο αρχηγός, οι τοποθετήσεις, οι μονομαχίες, τα γκολ. Θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι αναβαθμισμένος εκεί. Και θα είναι πιστεύω, αλλά θα αργήσει. Ωραία. Ειδικά. Πιστεύεις πρέπει να προσθέσουμε κάτι? Όχι, έχει πάρα πολλά ζητήματα, είναι πάρα πολύ κρίσιμη η περίοδος, κυρίως από τον αγώνα. Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε στο παρόν. Ωραία Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Δημήτρης Τσορβατζόγλου, συνδεμάστε με Sky.